μισά ανοιχτή, μάλλον κάποιο ξέχασε να κλείσει. Ο άντρα μου αυτή τη στιγμή λείπει από το σπίτι. Το γνωρίζω. Τότε γιατί είστε εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. Μα δεν είναι ακόμα πρώτη του μηνό. Όχι. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Το κατά πόσο θα είναι καλά τα Χριστούγεννα για εσά εξαρτάται από εσά την ίδια. Τι εννοείτε? Σήμερα μου είναι εντελώ. Για κάτι άλλο. Ελπίζω να έχετε λίγο χρόνο. Φυσικά. Ωραία. Πριν από λίγο είδα τον άντρα σα να περνάει. Λοιπόν. Με μια κυρία. Λοιπόν. Με την άδειά σα. Μπορώ να ρωτήσω αν ήταν κάποια κυρία Λίντε? Ναι, αυτή ήταν. Και βρίσκεται στην πόλη μα? Έφτασε σήμερα. Α, είναι πολύ φίλη σα λοιπόν. Είναι, δεν καταλαβαίνω όμω γιατί. Τυχαίνει να τη γνωρίζω και εγώ. Το ξέρω. Αλήθεια. Άρα έχετε καλή πληροφόρηση. Τότε μπορώ να ρωτήσω χωρίς πολλές περιστροφές. Πρόκειται να διοριστεί στην τράπεζα? Με ποιο δικαίωμα με ανακρίνετε, κύριε Κρόξα? Είστε ένας απλός υπάλληλος του συζύγου μου. Εφόσον όμως σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, ναι, θα διοριστεί. Και μάλιστα έπαιξα κι εγώ κάποιο ρόλο σε αυτό. Άρα μάντεψα σωστά. Έχω κι εγώ τον τρόπο μου να επηρεάζω καταστάσεις. Δεν σημαίνει πως επειδή είμαι γυναίκα. Όμως οι κατώτεροι οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί. Να μην προσβάλλουν αυτούς με επιρροή. Ακριβώς. Κυρία Κέρμερ, θα είχατε την καλοσύνη να ασκήσετε την επιρροή σας και για χάρη μου. Τι ακριβώς μου ζητάτε? Θα είχατε την καλοσύνη να φροντίσετε ώστε να κρατήσω αυτή την κατώτερη θέση μου στην τράπεζα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να σας στερήσουν τη θέση σας? Πάψτε να παριστάνετε πως δεν γνωρίζετε. Μπορώ να αντιληφθώ το λόγο που οι φίλοι σας δεν αρέσκεται στην ιδέα να δουλεύουμε στον ίδιο χώρο. Και ξέρω ποιον να ευχαριστήσω για την απόλυσή μου. Εγώ δεν είπα ποτέ. Πιθανόν. Όμως για να τελειώνουμε. Ήρθε η ώρα να σας συμβουλέψω να χρησιμοποιήσετε ό,τι επιρροή έχετε, ώστε να αποτρέψετε την απομάκρυνση. Κύριε Κρόξατε, εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω. Πριν από λίγο άλλα λέγατε. Δεν το εννοούσα έτσι. Πώς θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πως έχω την παραμικρή εξουσία πάνω στον άντρα μου? Γνωρίζω τον άντρα σας από τα φοιτητικά μας χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι λιγότερο επιρρεπής από άλλους συζύγους. Αν συνεχίσετε να προσβάλλετε τον άντρα μου, θα αναγκαστώ να σας διώξω από το σπίτι. Το λέει η ψυχή σας, κυρία Κέρμερ. Δεν σας φοβάμαι πια. Ας περάσει αυτή η πρωτοχρονιά και θα απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση. Ακούστε με προσεκτικά. Εάν χρειαστεί, θα παλέψω με νύχια και με δόντια για να κρατήσω τη μικρή θεσούλα μου στην τράπεζα. Το βλέπω. Δεν είναι μόνο για τα χρήματα. Αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχει ακόμη ένας λόγος. Σημαντικός. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πως στο παρελθόν είχα κατηγορηθεί για κάποια απερισκεψία. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο, αλλά τότε όλες οι πόρτες έκλεισαν για μένα και έτσι μπλέχτηκαν με τις δουλειές που ξέρετε. Έπρεπε να κάνω κάτι και πιστέψτε με, δεν ήμουν από τους χειρότερους. Θέλω να τελειώνω με όλα αυτά. Τα λόγια μου μεγάλωσαν και χάρη τους θέλω να αποκαταστήσω το όνομά μου στην πόλη. Αυτή η θέση ήταν ένα μικρό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τώρα ο σύζυγός σας είναι έτοιμος να μου δώσει μια κλωτσιά για να ξαναπέσω στο βούρκο. Δεν έχω καμία απολύτως εξουσία. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Μάλλον επειδή δεν το θέλετε. Εγώ όμως έχω τον τρόπο να σας ξαναμιλήσω. Σκέφτεστε να πείτε στον άντρα μου πως σας χρωστάω χρήματα? Κι αν του το έλεγα. Θα ήταν πρόστιχο. Το να μάθει ο Τόρβαλ το μυστικό μου, κάτι που μου έδινε τόση χαρά και με έκανε τόσο περήφανη, να το μάθει με έναν τόσο άστοχο, άθλιο τρόπο. Να το μάθει από εσάς. Θα με φέρνατε σε τρομερά δυσάρεστη θέση. Δυσάρεστη απλώς. Κάντε το λοιπόν. Τόσο το χειρότερο για εσάς. Έτσι ο άντρας μου θα καταλάβει αμέσως πως είστε ένας απλός εκβιαστής. Κάτι που σίγουρα δεν θα σας εξασφαλίσει τη θέση που ονειρεύεστε. Αναρωτήθηκα μόνο αν φοβάστε μια δυσάρεστη οικογενειακή σκηνή. Αν το μάθαινε ο άντρας μου, θα σας πλήρωνε αμέσως και δεν θα είχαμε πλέον καμία σχέση μαζί σας. Ακούστε, είτε δεν έχετε καθόλου μνήμη, είτε δεν έχετε ιδέα από αυτά τα πράγματα. Οφείλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω μερικές μικρές λεπτομέρειες. Όταν αρρώστησε ο άντρας σας, ήρθατε να με βρείτε για να σας δανείσω 4.800 κορώνες. Δεν είχα κανέναν άλλο να με βοηθήσει. Υποσχέθηκα να σας εξασφαλίσω το ποσό... Το κάνατε. Υποσχέθηκα να σας εξασφαλίσω το ποσό κάτω από συγκεκριμένους όρους. Εκείνη την εποχή σκεφτόσασταν μόνο την αρρώστια του συζύγου σας και έτσι δεν προσέξατε τους όρους της συνδιαλλαγής μας. Κάνω καλά λοιπόν που τους υπενθυμίζω.
Υποσχέθηκα να σας εξασφαλίσω το ποσό φτιάχνοντάς σας ένα γραμμάτιο. Το οποίο εγώ υπέγραψα. Μέχρι εδώ καλά. Κάτω όμως από την υπογραφή σας υπήρχε ένα μικρό συμπληρωματικό κείμενο που ο πατέρας σας έπρεπε να υπογράψει ως εγγυητής. Έπρεπε. Που υπέγραψε. Είχα αφήσει την ημερομηνία ανοιχτή. Θα τη συμπλήρωνε ο ίδιος ο πατέρας σας τη μέρα που θα υπέγραφε το έγγραφο. Αυτό το θυμάστε. Ναι. Τότε σας παρέδωσα το γραμμάτιο για να το στείλετε ταχυδρομικό στον πατέρα σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Και πράγματι το στείλατε αμέσως, γιατί 5 ή 6 μέρες αργότερα μου το φέρατε υπογεγραμμένο από τον πατέρα σας και τότε σας έδωσα τα χρήματα. Και δεν σας πλήρωνα πάντοτε κανονικά? Ναι, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τις πληρωμές, αλλά... Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Η εποχή εκείνη ήταν δύσκολη για εσάς, κυρία Χέρτα. Πολύ. Ο πατέρας σας ήταν βαριά άρρωστος. Στα τελευταία του. Και μετά πέθανε. Ακριβώς. Πείτε μου, τυχαίνει να θυμάστε τι μέρα πέθανε ο πατέρας σας, ενώ την ακριβή ημερομηνία? Ο παπάς πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου. Πολύ σωστά. Το εξακρίβωσα ο ίδιος, γι' αυτό ακριβώς δυσκολεύομαι να εξηγήσω αυτό το παράδοξο. Ποιο παράδοξο, δεν καταλαβαίνω. Το παράδοξο, κυρία Χέλμερ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πατέρας σας πέθανε 3 μέρες αφότου υπέγραψε αυτό το έγγραφο. Ο πατέρας σας πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου. Ρίξτε όμως μια ματιά εδώ. Η υπογραφή του έχει μπει στις 2 Οκτωβρίου. Αυτό μπορεί κανείς να το πει παράδοξο. Έτσι δεν είναι, κυρία Χέλμερ? Εσείς τι νομίζετε? Μου φαίνεται επίσης αξιοσημείωτο ότι η ημερομηνία, όπως και το έτος, δεν φαίνονται γραμμένα στο γραφικό χαρακτήρα του πατέρα σας, αλλά σε έναν άλλο γραφικό χαρακτήρα που νομίζω ότι γνωρίζω καλά. Έστω. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί. Ο πατέρας σας ξέχασε να συμπληρώσει την ημερομηνία δίπλα στην υπογραφή του και το έκανε κάποιος άλλος πρόχειρα πριν πληροφορηθεί το θάνατό του. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτό. Το ζήτημα είναι η υπογραφή. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι γνήσια. Έτσι δεν είναι, κυρία Χέλμερ? Ο πατέρας σας φυσικά υπέγραψε το έγγραφο αυτό. Όχι. Δεν το υπέγραψε εκείνος. Εγώ έβαλα την υπογραφή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη ομολογία? Γιατί ούτως ή άλλως σύντομα θα πάρετε τα χρήματά σας. Γιατί δεν στείλατε το έγγραφο αυτό στον πατέρα σας? Ο παπάς ήταν πολύ άρρωστος. Αν του ζητούσα να υπογράψει, θα έπρεπε να του εξηγήσω και το λόγο για τον οποίο χρειαζόμουν τα χρήματα. Πώς να του πω πως τη ζωή του άντρα μου κινδυνεύει? Στην κατάστασή του αυτό ήταν αδύνατο. Ακυρώσει το ταξίδι σας στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε, αυτό το ταξίδι έγινε για να σωθεί ο άντρα μου. Α, και δεν σας πέρασε καν από το μυαλό ότι με είχατε εξαφανίσει? Εσείς δεν με απασχολούσατε καθόλου. Δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα είστε υπόλογοι. Κι όμως, αυτό που κάνατε δεν είναι καθόλου μικρότερη σημασία από το στραβοπάτημα που έκανα εγώ στο παρελθόν και που μου κόστησε εντελώς την υπόλοιψή μου. Εσείς? Θα μπαίνατε ποτέ σε κίνδυνο για να σώσετε τη ζωή της γυναίκας σας? Ο νόμος δεν ενδιαφέρεται για τα κίνητρα. Τότε δεν είναι καλός νόμος. Καλός κακός, βάσει αυτού θα κρυθείτε αν παρουσιάσω το έγγραφο αυτό στο δικαστήριο. Δεν έχει το δικαίωμα μια κόρη να προστατεύσει τον πατέρα της? Δεν έχει το δικαίωμα να σώσει τη ζωή του άντρα της? Δεν γνωρίζω τα νομικά θέματα, είμαι σίγουρη όμως πως κάπου υπάρχουν νόμοι που τα επιτρέπουν αυτά. Εσείς που είστε νομικός γνωρίζετε τέτοιους νόμους? Είστε κακός δικηγόρος, κύριε Κρόμστα. Μπορεί. Δεν νομίζετε όμως ότι κατέχω αρκετά καλά τα ζητήματα συναλλαγών, όπως οι δικές μου? Εντάξει λοιπόν, πράξετε όπως επιθυμείτε. Αλλά, ένα σας λέω. Αν τυχόν με διώξουν από τη δουλειά μου για δεύτερη φορά, θα συρθείτε στο βούρκο μαζί μου. Είδα τον Κρόξτερ να
Αδιέ. Α, ναι, πέρασε για ένα λεπτό. Α, μάλιστα. Πέρασε για ένα λεπτό, έτσι. Ήρθε να σου ζητήσει να πεις μια καλή κουβέντα γι' αυτό, α? Ναι. Με τρόπο που να φανεί πως είναι δική σου ιδέα και σε καμία περίπτωση να μην σου ξεφύγει πως ήταν εδώ. Αυτό δεν σου ζήτησε. Ναι. Καλά και εσύ τον άφησε. Σοβαρά. Νόρα, σοβαρά. Έχεις πάρει δώσει με ένα τέτοιο άνθρωπο. Μήπως του υποσχέθηκες διάφορα και επιπλέον μου λες και ψέματα. Ψέματα. Δεν είπες μόλις πως δεν ήταν εδώ κανείς. Μη το ξανακάνεις ποτέ. Ακούς, ποτέ αυτό. Τι έκπληξη θα μου κάνεις. Ήταν βλακία μου να το προτείνω. Δηλαδή. Δεν μπορώ να βρω τίποτα της προκοπής. Ό,τι και αν σκεφτώ μου φαίνεται εντελώς ηλίθιο. Μα ηλίθιο, ε. Έχεις πολλή δουλειά. Ναι, αρκετή. Τι είναι αυτά. Υποθέσεις της τράπεζας, τι. Κιόλας. Έχω εξουσιοδότηση από το διευθυντή που βγαίνει στη σύνταξη να ξεκινήσω. Θα προχωρήσω με όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο προσωπικό. Όσοι δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά να φύγουν επιτέλους και στη γενικότερη αναδιοργάνωση της τράπεζας. Λες καλά που είναι και τα Χριστούγεννα και μπορώ να εκμεταλλευτώ τις διακοπές για να τα έχω έτοιμα για το καινούργιο χρόνο. Έτσι εξηγείται γιατί αυτός ο ανθρωπάκος ο Κρόξα δεν. Hey. Αν δεν ήσουν τόσο απασχολημένος, θα σου ζητούσα μια τεράστια χάρη. Λέει το. Κανείς στον κόσμο δεν έχει το δικό σου γούστο. Αυτό είναι αλήθεια. Να με βοηθήσεις να αποφασίσω για το κουστούμι μου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα με χρειάζεσαι, ε. Με χρειάζεσαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τη δική σου γούστο. Καλά. Άσε με να το σκεφτώ και κάτι θα βρω. Ευχαριστώ, αγάπη. Να σου πω, ήταν πολύ κακό αυτό που έκανε ο Κρόξτα. Τι έπραξε πλαστογραφία. Έχεις ιδέα τι σημαίνει αυτό. Μήπως αναγκάστηκε να το κάνει. Μπορεί. Ή μπορεί να μην το σκέφτηκε καλά όπως και τόσοι άλλοι άλλωστε. Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο άσπλαχνος. Αλήθεια. Ώστε να καταδικάσω κάποιον απόλυτα για ένα μόνο στραβοπάτημα. Δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό, έτσι δεν είναι. Ποτέ. Ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν να αποκαταστήσουν το όνομά τους, ομολογώντας την πράξη τους και αποδεχόμενοι την τιμωρία τους. Ο Κρόξτα δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Προσπάθησε να τη σκαπουλάρει με διάφορα κορυφάκια και έτσι έπεσε εντελώς, μα εντελώς, στην υπόλοιψη όλων. Σκέψου μόνο πως κάποιος ένοχος, αλήθεια, σαν αυτόν, οφείλει να υποκρίνεται στα πάντα, ακόμα και μπροστά στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Αυτό είναι φρικτό. Είναι φρικτό γιατί μια ατμόσφαιρα γεμάτη ψέματα μολύνει και δηλητηριάζει τη ζωή ενός σπιτιού. Γι' αυτό θέλω να μου υποσχεθείς πως θα πάψεις πια να τον υπερασπίζεσαι. Έχω τι. Τι έγινε, πού πας, τι πράγματα είναι αυτά, Νόρα. Τι έχω το λόγο σου, θα δώσω με το χέρι να το κλείσω. Έτσι, το κλείσαμε τώρα, ε. Έχω χίλια πράγματα να δηλώσω.
Κι εγώ έχω να σκεφτώ και το κοστούμι σου. Α, αυτά για το δέντρο. Όμως τη βοήθειά σου τα έχω ξεχάσει όλα. Θα τα ξαναθυμηθείς. Με βοήθησες. Υπόσχομαι, εγώ ξέρω. Το βράδυ σου ανήκω. Όχι το βράδυ. Τώρα. Θέλω να χορέψω τώρα. Είσαι τόσο αγχωμένη. Να με διορθώνω. Και να μου λες ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δεν τον βρήκα, του άφησα σημεία μου. Δεν υπήρχε λόγο. Η μόνη μου ελπίδα είναι να φύγω. Πέντε. Μένουν 7 ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά άλλες 24 ώρες μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. 24 λεπτά 30 μήνες. Που απομένουν 31 ώρες ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα καλό σας βράδυ. Αντίο, φίλε μου. Όνειρα γλυκά για την. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή σας. Ευχηθείτε μου κι εσείς το ίδιο. Σε εσάς. Καλά. Αφού μου το ζητάτε. Όνειρα γλυκά.
και σας ευχαριστώ πολύ για την παιδιά. Σήμερα με το φωτό. Κάνεις. Θέλεις να δουλέψεις τώρα. Ξέρεις πολύ καλά πως κάτι άλλο θέλει. Ποιος πήραξε τον υπολογιστή μου. Ίσως ήταν τα παιδιά. Εμάζεψε τους επιτέλους. Ορίστε, άνοιξε. Κοίτα. Κοίτα μηνύματα από τους υφιστάμενους. Στο διάολο είναι. Μοντοράν, τώρα. Τι είναι. Κοίτα. Μια κάρτα με ένα μαύρο σταυρό. Πολύ μακάβρια. Σαν να ανακοινώνει το θάνατό του. Αυτό κάνει. Ξέρεις κάτι, σου είπε τίποτα. Γι' αυτό. Με την κάρτα αυτή μας αποχαιρετάει. Σκοπεύει να κλειστεί μόνος του στο σπίτι και να πεθάνει. Φίλε μου, Ράνη, ήξερα πως δεν είχες πολύ ζωή μέσα σου, αλλά φύγεις τόσο σύντομα, Ράνι. Μάλιστα έτσι. Θα κρύβεσαι σαν λιγωμένο ζώο. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει χωρίς παράπονα. Ναι, είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν θα τον έχουμε πια μαζί μας. Αύριο το πρωί θα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, ναι. Ακούς, δεν θα χρειάζεται να σου επιβεβαιώνω διαρκώς πως έχω συγχώρεση. Όχι, 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 όχι. Εσύ ίδια θα το νιώθεις. Α, είναι πολύ γλυκιά η ικανοποίηση που νιώθει ένας στη σκέψη ότι έχει συγχωρέσει τη γυναίκα του. Αυτό είναι σαν να της χαρίζει ζωή. Αυτό την κάνει διπλά δική του. Γιατί, τι είναι αυτό που φοράς. Δεν θα κοιμηθώ. Θα κοιμηθείς γιατί. Κάθισε.
Έχουμε πολλά να πούμε, οι δυο. Δεν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Δεν με καταλαβαίνω. Ούτε εγώ σε κατάλαβα ποτέ μέχρι τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση τίποτα? Είμαστε παντρεμένοι 8 χρόνια, δεν είναι παράξενο? Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε οι δυο μας. Τι εννοείς? Μιλάμε. Ποτέ δεν συζητήσαμε σοβαρά. Αλλά τι περίμενες? Να σε φορτώνω με τα δικά μου προβλήματα, τι θα μπορούσες να κάνεις? Δεν μιλάω για τη δουλειά. Μιλάω για εμάς. Δεν καταλαβαίνω. Ποτέ δεν με καταλαβαίνω. Με αδικήσατε. Πρώτα ο μπαμπάς και μετά εσύ. Εγώ και ο πατέρας σου. Λες, εμείς οι δύο που σε αγαπήσαμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Δεν με αγαπήσατε. Ήσασταν ερωτευμένοι μαζί μου. Σας διασκέδαζα. Δεν ξέρεις τι λες. Όσο ζούσα με τον μπαμπά, μου έλεγε τη γνώμη του για όλα. Η γνώμη του γινόταν γνώμη μου. Ακόμα και να διαφωνούσα, έπρεπε να του κρύβω γιατί δεν θα του άρεσε. Από τα χέρια του μπαμπά πέρασα απλώς τα δικά σου. Τα κανόνισες όλα σύμφωνα με το γούστο σου. Και έτσι απέκτησα το ίδιο γούστο με εσένα. Ή υποκρινόμουν. Δεν ξέρω. Ζούσα με το ξεροκόμματο που μου πέταγες. Μόνο για να σε διασκεδάζω, αυτό ήθελες. Ο μπαμπάς και εσύ διαπράξατε έγκλημα εις βάρος μου. Εξαιτίας σας δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Δεν είσαι ευτυχισμένη. Ποτέ δεν είμαι. Το σπίτι ήταν ένα κουκλόσπιτο. Για σένα ήμουν η κούκλα σύζυγος. Για τον πατέρα μου η κούκλα παιδί. Και τα παιδιά μου γίναν δικές μου κούκλες. Περνούσα πολύ ωραία όταν έπαιζες μαζί μου. Αυτός ήταν ο γάμος μας. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε όσα λες, αν και μεγαλοποιείς τα πράγματα. Αλλά από εδώ και πέρα τέλειωσαν όλα τα παιχνίδια, τέλειωσαν. Ξεκινάει η εκπαίδευση μου. Η δική μου των παιδιών. Και η δική σου και των παιδιών. Δεν είσαι εσύ ο άντρας που θα με εκπαιδεύσει να γίνω κατάλληλη σύζυγος. Και δεν είμαι εγώ κατάλληλος άνθρωπος να εκπαιδεύσω τα παιδιά μου. Δεν είπες λίγο πριν πως δεν τολμάς να μου τα εμπιστευτείς? Απάνω στο θυμό μου, γιατί την ιστοσύνη μας. Πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσω εμένα. Γι' αυτό θα φύγω. Τι θα κάνω? Θα φύγω. Δεν έχεις να πας πουθενά, σου το απαγορεύω. Δεν μπορείς να μου απαγορεύσεις τίποτα. Θα πάρω μαζί μου μόνο ό,τι μου ανήκει. Δεν ζητάω τίποτα από σένα. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Δεν τα λείπεις το σπίτι σου? Τον άντρα σου? Τα παιδιά σου? Δεν σκέφτεσαι καν τι θα πει ο κόσμος? Δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Ξέρω μόνο τι θέλω εγώ. Δεν είσαι μόνη σου. Έχεις άντρα, έχεις παιδιά. Έχω καθήκον στον εαυτό μου. Πάνω απ' όλα είσαι σύζυγος και μητέρα. Πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Ξέρω πολύ καλά πως οι περισσότεροι θα σου δώσουν δίκιο. Αλλά δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Πρέπει να σκεφτώ. Να καταλάβω. Μόνο. Κάνει σαν παιδί. Ζεις σε μια κοινωνία. Υπάρχουν κανόνες. Δεν τους καταλαβαίνω. Έχεις καμένα. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο διάρκειες. Και με αυτή τη διάρκεια είναι τα λύπη σου. Τα άντρα σου. Τα παιδιά σου. Ναι. Τότε μια εξήγηση. Δεν μ' αγαπάς. Όχι. Τι έκανε και έχασα την αγάπη σου? Περίμενα ένα θάμα. 8 ολόκληρα χρόνια. Ότι θα το έπαιρνες όλο πάνω σου. Γιατί θα έλεγες, ο ένοχος είμαι εγώ. Αυτό. Αυτό ήταν το θαύμα που περίμενα. Θα μπορούσα να δουλεύω μέρα, νύχτα για χάρη σου.
λιπωμένο βάσανο. Στερήσεις. Ένας άντρας όμως δεν θυσιάζει την τιμή. Σκέφτεσαι σαν παιδί. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά εσύ δεν σκέφτεσαι σαν τον άντρα. Αμέσως μόλις ξεπέρασες τον πανικό σου ήταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τότε. Τότε κατάλαβα πως 8 χρόνια ζω με έναν άγνωστο άντρα. Πως έχω 3 παιδιά με έναν άγνωστο άντρα. Αλλάξω. Τελειώσαμε. Sure.